ο Γάλλος Πρόεδρος έτοιμος και αυτός για την ομιλία που θα απευθύνει. Και τον in ακούμε ευθύς αμέσως. Εν από χρόνια, τη δημοκρατία. Το γεγονός ότι παίρνω το λόγο εδώς το ίδιο μέρος ενώπιον σας είναι το ξέρω ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Για αυτό ευχαρίστω σέρμα την κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές αλλά ειδικότερα τον προσυπουργό Αλέξη Τσίπρα που με καλέσε να μιλήσω από εδώ. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si je dois prendre vos applaudissements. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν τα χειροκροτήματά σας είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να σταματήσω να μιλάω ελληνικά ή αν μια ενθάρρυνση γιατί προσπάθησα. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ. Merci en tout cas, Monsieur le Premier Ministre. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci à vous, Mesdames et Messieurs, de m'accueillir. Πολύ, αγαπητέ Αλέξη, κυρίες και κύριοι. De m'accueillir aujourd'hui où je veux avoir να πάρω το λόγο εδώ. M'exprimer devant vous. Plus un partage avec l'ensemble de mes compatriotes depuis hier vive l'angoisse, le dénuement à quelques milliers de kilomètres d'ici à Saint-Barthélemy, Saint-Martin qui ont été touchés par un ouragan terrible. Nous avons des victimes, nous avons des vies bousculées. Nous avons des dommages graves et c'est ce soir pour nous aussi à Saint-Barthélemy. Να εκφράσω τις σκέψεις μου και τη συμπαράστασή μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ που με υποδέχεστε σήμερα εδώ. Βλέπω με αυτόν τον τρόπο την αναγνώριση της βαθιάς και μακραίων φιλίας που ενώνουν τη Γαλλία και την Ελλάδα. Λίγες είναι οι χώρες, τα έθνη, που όπως οι δικές μας μπόρεσαν να κληρονομήσουν και να μεταλαμπαδεύσουν αξίες που δημιουργούν την Ευρώπη. Λίγα είναι τα έθνη που τόσο βαθιά έχουν ενσωματώσει την ταυτότητά τους και τον πολιτισμό τους. Ναι, πραγματικά, μας ενώνουν αξίες όπως η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αξίες που έχουν δημιουργήσει την Ευρώπη, αξίες που δεν μπορούσαν να διαλύσουν τις δυσκολίες της ιστορίας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ και θα ήθελα πραγματικά να ακούσω το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Puisque c'est ici que fut inventée εδώ, la forme moderne de l'État. Ici, το que cette cité d'Athènes construisit patiemment par la souveraineté Αθήνας, du peuple, la souveraineté de son destin. Nous devons nous demander και θα πρέπει πραγματικά να αναρωτηθούμε τι ακριβώς εμείς έχουμε κάνει. Εμείς οι Ευρωπαίοι, με Puisque την δική μας κυριαρχία. De cette démocratie εδώ, qui confie au peuple le gouvernement du peuple et considère que le plus grand nombre c'est mieux que le plus petit nombre την διακυβέρνηση στους πολλούς, θεωρώντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται καλύτερα από τους πολλούς. Τι ακριβώς κάνουμε λοιπόν εμείς, οι Ευρωπαίοι, για τη δημοκρατία? Et ces paroles. Και αυτά τα λόγια que non loin d'ici, Périclès prononça en l'honneur des guerriers morts au combat. Écoutons les résonner encore fortement. Για τους πεσόντες στη μάχη, ας τις ακούσουμε. La liberté, disait-il. Έλεγε. Et notre règle dans le gouvernement de la République et dans nos relations quotidiennes. Της διέπει ελευθερία, αλλά και στις καθημερινές μας ασχολίες δεν πρέπει να υπάρχει καμία θέση για την καχυποψία. Εμείς λοιπόν οι Ευρωπαίοι έχουμε εμπιστοσύνη, είμαι φιλδέ. Εδώ στην πνίγα υπήρχε ελεύθερη συζήτηση, δημόσιος διάλογος, αντίλογος. Δεν ήθελα λοιπόν εδώ να σας μιλήσω με τη γλώσσα της αλήθειας. Στην Ευρώπη, σήμερα, la souveraineté, η εθνική κυριαρχία, η δημοκρατία, η εμπιστοσύνη απειλούνται.
Vous le savez mieux que personne, car ce qu'on a appelé la crise grecque l'a révélé au grand jour. Cette crise n'a pas été seulement une crise de la Grèce. Elle a été une crise de l'Europe. Είναι μια κρίση που αφορά την Ευρώπη. Είναι μια αποτυχία της Ευρώπης. Θα πρέπει απλώς να το διαπιστώσουμε με πικρία και να εγκαταλείψουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Γιατί δεν ήμασταν στο ύψος των περιστάσεων, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή τη μάχη. Πρέπει να υποχωρήσουμε και να περνάμε από τη μία κρίση στην άλλη, να κλειστούμε σε μία αίθουσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς να επικοινωνούμε με τους υπόλοιπους. Αυτό θα ήταν διπλό λάθος. Γιατί η Ευρώπη πάντα οικοδομήθηκε ξεπερνώντας αποτυχίες και πολέμους. Η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα γυρνώντας τη σελίδα της δικτατορίας. Η Ευρώπη λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς σταθερή πώληση. Η Ευρώπη ήταν και είναι μεταμόρφωση. Και αυτοί που θέλουν να την εγκλωβίσουν σε μια ταυτότητα άκαμπτη δεν γνωρίζουν τι ακριβώς προϋποθέτει. Αυτή η μόνιμη μεταμόρφωση είναι κάτι που πρέπει να το συνεχίσουμε. Ιδιαίτερα όταν έχουν γίνει λάθη. Η Ευρώπη μπορεί, αν δεν κάνουμε συνεχείς προσπάθειες, να διαλυθεί. Και θα ήταν λάθος να εγκαταλείψουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Η Ευρώπη επιταχύνει τους ρυθμούς της. Και η παλαιά τάξη σιγά σιγά διαλύεται. Κανείς δεν μπορεί να πει ποια θα είναι η νέα τάξη. Πραγματικά, σε αυτόν τον κόσμο, όπου οι παλιές συμμαχίες παρουσιάζουν ρήγματα, ένα κόσμο με νέες απειλές, με νέους κινδύνους, χώρες που θεωρούσαμε κυρίαρχες, υποχωρούν και νέες δυνάμεις εμφανίζονται. Η βεβαιότητα ότι η ισχύουσα τάξη είναι αυτή που θα συνεχιστεί μας δείχνει ότι συνεχίζουμε στην Ευρώπη να ζούμε σε ένα ασφαλές λιμάνι που μιλάμε για ελευθερία, ελεύθερη έκφραση, δίκαιο και δικαιοσύνη. Περισσότερο παρά ποτέ χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Ο κόσμος χρειάζεται την Ευρώπη. Το να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε τη διάλυσή της δεν έχει νόημα. Θα ήταν ένα είδος πολιτικής και ιστορικής αυτοκτονίας. Γι' αυτό και θα ήθελα συλλογικά σήμερα το βράδυ να βρούμε την αρχική μας ενέργεια, τη δύναμη να επανεκκινήσουμε την Ευρώπη και όχι να δημιουργήσουμε κάποιες προσαρμογές. Να ξεκινήσουμε με μια αυστηρή κριτική του τι έγινε τα τελευταία χρόνια. Να ξαναβρούμε την αρχική μας έμπνευση, ενθουσιασμό και φιλοδοξία. Όπως είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, οι ιδρυτές δημιούργησαν ένα χώρο ευημερίας, ειρήνης και ελευθερίας. Και η πρώτη γενιά των Ευρωπαίων στήριξαν με τα λάθη και με τις επιτυχίες τους την πρώτη ευρωπαϊκή δημιουργία. Η Ευρώπη είναι μια μοναδική εναλλακτική λύση. Αλλά αν συνεχίσουμε να μην βλέπουμε το τι συμβαίνει και να εθελοτυφλούμε, θα είμαστε η γενιά που αναλαμβάνει την ευθύνη του θανάτου της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα διαλυθεί σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο. Η άλλη εναλλακτική λύση, η άλλη επιλογή που θέλω να σας προτείνω σήμερα είναι η ανάκαμψη της Ευρώπης, μια νέα Ευρώπη η οποία θα βασίζεται σε αυστηρή κριτική. Δεν πρέπει να αφήνουμε τους πολέμιους της Ευρώπης να επικρίνουν την Ευρώπη. Πρέπει να τη διορθώσουμε, να τη βελτιώσουμε, να την ξαναδημιουργήσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια ενέργεια, όχι τους τεχνικούς και τους αριθμούς. Όχι την τεχνοκρατία, όχι τη γραφειοκρατία. Πρέπει να ξαναβρούμε την πρώτη δύναμη της ελπίδας, που όπως έγινε μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκίνησε μια πιο ωραία ιστορία της Ευρώπης. Και με αυτόν τον τρόπο και για να μιλήσουμε για την ελπίδα, για αυτές τις τρεις ελπίδες,
την δημοκρατία, την κυριαρχία και την εμπιστοσύνη. Ήρθα σήμερα να πάρω τον λόγο μπροστά σας. Επανάκτηση της κυριαρχίας. Αυτό είναι κάτι που θεωρώ προτεραιότητα. Και δεν θα αφήσω αυτούς που είναι πολέμοι της ευρωπαϊκής ιδέας να χρησιμοποιούν τη λέξη της εθνικής κυριαρχίας. Θέλω να διαλέξουμε τους τρόπους με τους οποίους θα οικονομήσουμε το μέλλον μας. Η εθνική κυριαρχία δεν μπορεί να είναι μόνο αγαθό που χρησιμοποιούν οι πολέμοι της Ευρώπης. Μην αφήνετε την εθνική κυριαρχία σε αυτούς που θέλουν να κλειστούμε στον εαυτό μας, να προστατευτούμε, να μισούμε τους άλλους, να κλείνουμε την πόρτα σε αυτούς που θέλουν να πολεμήσουν την Ευρώπη. Η πραγματική εθνική κυριαρχία οικοδομείται και πρέπει να οικοδομηθεί μέσα στην Ευρώπη και μέσω της Ευρώπης. Και σε αυτήν πραγματικά πιστεύουμε. Η κυριαρχία που θέλουμε να στηρίξουμε είναι αυτή που μας επιτρέπει ενώσουμε τις δυνάμεις μας έτσι ώστε να μην μας επιβάλλουν οι υπερδυνάμεις. Πιστεύω πραγματικά στην κυριαρχία αυτή, την εθνική κυριαρχία, αλλά και στην ευρωπαϊκή κυριαρχία. Γιατί θεωρώ ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν από τα κράτη και τα έθνη. Κοιτάξτε την κλιματική, κοιτάξτε την μεταναστευτική κρίση που αντιμετώπισε η Ελλάδα πριν από 2 χρόνια και που συνεχίζει να έχει τις συνέπειες σήμερα. La crainte qu'il fait naître, ο φόβος, les histoires qui en surgissent. Regardez le terrorisme, οι όμορφες ιστορίες που γνώρισε η Ελλάδα μέσω της μετανάστευσης, η τρομοκρατία, ήμασταν όλοι σίγουροι ότι ζούσαμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Σήμερα όλα αυτά αμφισβητούνται. Κοιτάξτε τις νέες πυρηνικές δυνάμεις που δημιουργούνται. Απέναντι σε αυτόν τον νέο κόσμο, σε αυτές τις νέες απειλές, στην οικονομική κρίση που γνωρίσαμε, που γνώρισε η Ελλάδα και γνωρίζει εδώ και 10 χρόνια, ποια είναι η προστασία? Μπορεί να προστατευτεί ένα έθνος μόνο του? Είναι δυνατόν? Μόνο εάν λέμε ψέματα στους λαούς μας μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. Βεβαίως το έθνος πρέπει να αποφασίζει δημοκρατικά, αλλά η σωστή κλίμακα για να προστατευτούμε είναι η ευρωπαϊκή κλίμακα, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή οικονομία, μια ψηφιακή οικονομία, και να μην μας επιβάλλουν οι πιο ισχυροί, οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, αύριο την άποψή τους και τη βούλησή τους. Μόνο μέσω της Ευρώπης θα δημιουργήσουμε προστασίες κατά των νέων μεταναστευτικών ροών. Θα προλάβουμε τις νέες μεταναστευτικές ροές με μια εταιρική σχέση και στηρίζοντας την ανάπτυξη της Αφρικής, οικοδομώντας στις χώρες αυτές το δικό τους μέλλον. Με την Ευρώπη των νέων συμμαχιών θα προβλέψουμε την τρομοκρατία. Θα εξαλείψουμε την τρομοκρατία. Γιατί κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι οι τρομοκράτες ένα πράγμα περιμένουν. Να υποχωρήσουμε και να συρρικρωθούμε. Να μικρύνουμε. Να φοβηθούμε. Και αυτό είναι και το ισχυρότερο όπλο τους. Δεν πρέπει λοιπόν να τους αφήσουμε αυτή τη χαρά. Και εν όψη όλων αυτών των απειλών πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία, να προασπιστούμε τις αρχές μας, τις προτιμήσεις μας, τους κανόνες μας. Ποιος θα προστατεύσει το σεβασμό της ζωής σας, τα δεδομένα των επιχειρήσεών σας σε ένα ψηφιακό κόσμο, η Ευρώπη? Ποιος θα μας προστατεύσει απέναντι στην κλιματική αλλαγή, μια Ευρώπη που θέλει νέο τρόπο παραγωγής, νέα ενέργεια που θα μειώσει την εξάρτησή μας από άλλες υπερδυνάμεις? Η Ευρώπη και η ευρωπαϊκή κυριαρχία είναι αυτή στην οποία πρέπει να δείξουμε πίστη. Σε αυτήν πρέπει να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε τις δικές μας ευρωπαϊκές επιλογές και προτιμήσεις και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το ξεχάσουμε. Αν υποχωρήσουμε, κάποιος άλλος θα πάρει τις αποφάσεις στη θέση μας. Υπάρχει άλλη ήπειρος που να
στηρίζει τόσο πολύ τη δημοκρατία, την ελευθερία, την συμφιλίωση της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Ξέρω πολλές περιοχές του κόσμου όπου στηρίζεται η οικονομία, η ανάπτυξη, αλλά η αυταρχική εξουσία επιβάλλεται, όπως την ελευθερία. Ξέρω μεγάλες δυνάμεις που είναι υπέρ της ελευθερίας και του καπιταλισμού. Έχουν όμως λιγότερη δέσμευση όσον αφορά την κοινωνική ανάπτυξη και τα κοινωνικά δικαιώματα και την ελευθερία. Μην ξεχνάτε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν οι συλλογικές μας προτιμήσεις, τις οποίες θα πρέπει να υπερασπιστούμε. Και αυτό ακριβώς ονομάζω ευρωπαϊκή κυριαρχία. Αν λοιπόν το εγκαταλείψουμε, είναι πολύ απλό. Θα μας επιβληθούν η βούληση και οι κανόνες των μεν και των δε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε, να ενισχύσουμε την Ευρώπη, να την ξαναδημιουργήσουμε χωρίς να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Έγιναν πολλά σφάλματα στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη. Βασιστήκαμε πολλές φορές σε ψέματα και πρέπει να το πούμε με ταπεινότητα αλλά και με αποφασιστικότητα. Δεν είπαμε πάντα την αλήθεια στον λαό. Τους είπαμε ότι μπορεί κάποιος να ζει στην Αθήνα χωρίς μεταρρυθμίσεις όπως ζει κάποιος στο Βερολίνο. Τελικά όμως ποιος πλήρωσε το τίμημα αυτών των ψεμάτων? Όχι οι πολιτικοί που τα είπαν, αλλά ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος μετά από τόσα χρόνια κρίσης, οικονομικής κρίσης, κρίση που έγινε κρίση του χρέους, τελικά το βάρος το επομίστηκε ο ελληνικός λαός. Και μέσω πολιτικών που βασίζονται στην καχυποψία, δημιούργησαν και προβλήματα και έλλειψη δικαιοσύνης. Έχουμε σήμερα ρήγματα στον κοινωνικό ιστό και αυτό γιατί χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Χάσαμε τον άξονα που ακολουθούσαμε. Επικράτησε η έλλειψη εμπιστοσύνης και η καχυποψία μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Ένα είδος εσωτερικού εμφυλίου πολέμου, όπου υπογραμμίζουμε τις διαφορές μας, τις προδοσίες. Ξεχάσαμε τον κόσμο στον οποίο βρισκόμασταν. Προτιμήσαμε να επιμένουμε στις προδοσίες και στις διαφορές. Ξεχάσαμε ότι υπάρχουν απέναντι από την Ευρώπη άλλες τελείως διαφορετικές δυνάμεις. Πώς μπορεί η Ευρωζώνη να γίνει μια ισχυρή δύναμη που να μπορεί να αντιμετωπίσει την Αμερική και την Κίνα? Πώς μπορεί η Ευρώπη να γίνει μια στρατιωτική και διπλωματική δύναμη η οποία να προασπίζεται τις αξίες μας έναντι αυταρχικών καθεστώτων που μπορούν να μας πλήξουν? Αυτές είναι οι πραγματικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όχι άλλες. Γι' αυτό και θα ήθελα πραγματικά με την Ευρώπη η οποία θα ξαναδημιουργηθεί να συνδυάσουμε την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα. Την κυριαρχία που δεν θα είναι απλώς εθνική κυριαρχία αλλά ευρωπαϊκή κυριαρχία, με κοινούς στόχους, με τη βούληση να συνεχίσουμε τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες. Τις επόμενες εβδομάδες θα επανέλθω με πολλές λεπτομέρειες, προτείνοντας έναν οδικό χάρτη που θα προτείνω στο σύνολο των Ευρωπαίων εταίρων μας. Ναι, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη με τόλμη, μια Ευρώπη που θα στηρίζουμε την κοινωνική σύγκληση, τη φορολογική σύγκληση. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν υπάρχουν οι σημερινές διαφορές, μπορούμε να ξαναβρούμε μια ισχυρή διακυβέρνηση στην Ευρώπη που θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία με έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με έναν εκτελεστικό υπεύθυνο στην Ευρωζώνη, με ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης στο οποίο θα πρέπει να λογοδοτεί, με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τις μικρές μας διαφορές και για την επόμενη δεκαετία να χτίσουμε αυτήν την ευρωπαϊκή κυριαρχία, όχι για τις προηγούμενες γενιές αλλά για όλους εσάς τους νέους. Εμείς που σήμερα
Έχουμε αξιώματα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μην κάνουμε τίποτα. Ποια θα είναι η Ευρώπη τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια? Je ne veux pas vous écrire votre avenir. Δεν θέλω βέβαια να προδιαγράψω το μέλλον σας, αλλά θα ήθελα όλοι εσείς να μπορείτε να επιλέξετε το μέλλον σας. Να έχετε την πολυτέλεια που είχαμε εμείς στην ηλικία σας. Να κάνουμε επιλογές, ίσως δύσκολες επιλογές, αλλά τουλάχιστον να μπορείτε να διαλέξετε. Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή κυριαρχία. Αυτό θα σας επιτρέψει σε εσάς, τους νέους της Ευρώπης, να δημιουργήσετε το μέλλον σας. Όλα αυτά που ζήσαμε την τελευταία δεκαετία δεν είναι στο ύψος της ιστορίας μας. Τι υποσχεθήκαμε στους νέους της Ελλάδας και τι τους δίνουμε εδώ και 10 χρόνια? Λιτότητα και ανεργία για το 50% των νέων. Τους είχαμε προβάλει ένα όμορφο μέλλον στο Παρίσι, στο Βερολίνο, αν εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Αρχικά όμως είχαμε υποσχεθεί στους νέους Έλληνες ότι θα μπορούν να ζήσουν εξίσου καλά και αν μείνουν στην πατρίδα τους. Και σε αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε. Αυτό είναι η καρδιά της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Αυτό που θα επιτρέψει σε όλους εσάς τους νέους να έχετε επιλογές. Αυτή η ευρωπαϊκή κυριαρχία, η οποία επιτρέπει στους λαούς της Ευρώπης να επιλέξουν. Ο λαός θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει. Η αποτυχία της Ευρώπης τόσα χρόνια είναι βεβαίως μια αποτυχία της δημοκρατίας. Par l'ampleur qu'il a prise, l'élargissement qu'il a connu, la diversité qu'il a adopté, le projet européen. Με τις διαφορετικές προσεγγίσεις, voilà un peu plus de 10 ans. Πριν από 10 χρόνια, οδήγησε στην αποστροφή των λαών από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτό που έγινε το 2005 στη Γαλλία και στην Ολλανδία, ce sont des peuples, με τα δημοψηφίσματα, είναι οι λαοί, οι ιδρυτικοί λαοί της Ευρώπης, που αποφάσισαν να μην συνεχίσουν με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τους ακούσαμε? Δεν τους ακούσαμε. Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί προσπάθησαν να βρουν τρόπο να μην ακολουθήσουν τη βούληση του λαού και να συνεχίσουν να δημιουργούν την Ευρώπη κυκλισμένων των θυρών και να εξηγούν αργότερα, το 2005, όμως, γύρισε μία σελίδα και δεν το διαπιστώσαμε, δεν το καταλάβαμε αμέσως. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίζει να προχωράει παράλληλα με τους λαούς, χωρίς τους λαούς. Πρέπει να εξηγήσουμε και να υπάρχει στήριξη του συνόλου των ευρωπαϊκών λαών. Του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αυτό που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από λίγους μήνες δεν είναι τυχαίο. Ξαφνικά ο λαός αρνήθηκε επιλογές που βεβαίως πολλές φορές ήταν επιλογές των δικών τους πολιτικών. Ο Βρετανικός λαός, ο οποίος σηκώθηκε και εκφράστηκε και είπε «Δεν θέλω πια αυτή την Ευρώπη, δεν θέλω μια Ευρώπη η οποία ζητάει θυσίες και δεν αποφέρει τίποτα». Και ακριβώς αυτή η ψήφος σταμάτησε μια περιπέτεια ευρωπαϊκή η οποία πήγαινε διαρκώς ένα βήμα μπροστά. Πολλές φορές μιλώ για τη γραφειοκρατία στην Ευρώπη και λέω ότι η Ευρώπη βασίζεται σε κανόνες που δεν κατανοούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη να ασχολείται με όλες τις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής χωρίς να δίνει καμία έμπνευση στους Ευρωπαίους πολίτες? Προσπαθώ πραγματικά να αναθεωρήσουμε κάποια ευρωπαϊκά κείμενα, όπως την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Πρόκειται για μια Ευρώπη που επεξεργάζεται παράλογα νομοθετικά κείμενα. Μια Ευρώπη που δεν κατανοούν πλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θέλουμε να ζήσει η Ευρώπη. Θέλουμε αυτό που σήμερα σιγά σιγά διαλύεται
για τη λειτουργεί με ένα παράλογο τρόπο, να το σταματήσουμε. Εμείς που πιστεύουμε στην Ευρώπη, εμείς που αφήσαμε τη δημοκρατία να υποστεί ρήγματα, θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να επανέλθουμε στην εθνική κυριαρχία και στην δημοκρατία. Και αυτό θα περάσει από μια διαφορετική μέθοδο. Γι' αυτό ακριβώς και επιθυμώ αυτός ο δικός χάρτης που θα προτείνω στο σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός ο δικός χάρτης για την οικοδόμηση της Ευρώπης της επόμενης δεκαετίας, δεν θέλω να είναι μια συνθήκη που θα διαπραγματευτούν οι Ευρωπαίοι και κλεισμένων των θυρών σε μια σκοτεινή αίθουσα στο Παρίσι, στο Βερολίνο ή στις Βρυξέλλες. Προτείνω μια νέα μέθοδο. Μέχρι το τέλος του χρόνου να δημιουργήσουμε τις μεγάλες αρχές αυτής της νέας προσέγγισης. Προς τα πού θέλουμε να πάμε, με νέους στόχους, σαφείς στόχους. Και από την αρχή του 2018 να υποβάλλουμε προς τους ευρωπαϊκούς λαούς αυτούς τους νέους στόχους. Και επιθυμώ πραγματικά σε όλα τα κράτη-μέλη να στηριχθούν αυτοί οι στόχοι. Επί έξι μήνες να υπάρχουν διαβολεύσεις, δημοκρατικές συνελεύσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων σε όλες μας τις χώρες οι λαοί θα συζητήσουν για το ποια Ευρώπη θέλουν επιτέλους. Να βγούμε από αυτό το παιδαριώδες δίλημα μέσα στο οποίο η Ευρώπη από τη μία θέλει να πείσει τους λαούς να πούνε ναι ή όχι σε λαϊκιστικά δημοψηφίσματα, και από την άλλη αυτοί που πραγματικά πιστεύουν στην Ευρώπη φοβούνται τους λαούς τους και κρύβονται πίσω από τους φόβους και τις αμφιβολίες τους, λέγοντας μην αλλάξουμε τίποτα στις συνθήκες γιατί φοβάμαι το δημοψήφισμα. Ας κάνουμε μικρά βηματάκια, ο λαός δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να αλλάξουμε μέθοδο, πρέπει να βρούμε μια άλλη μέθοδο. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στον λόφο της πλήκας, όπου δεν ήταν ο τόπος που επικράτησε η δημαγωγία, αλλά η δημοκρατία, ο διάλογος, η επικοδομητική κριτική. Πρέπει να αποφασίσουμε από κοινού, μέσα από δύσκολες συζητήσεις, για το ποιο είναι το κοινό μας μέλλον. Επιθυμώ λοιπόν το πρώτο εξάμεινο του 2018 να επανέλθουμε στην ουσία αυτού που πραγματικά επινοήθηκε εδώ. Αυτό που δημιούργησε τη δημοκρατία. Αυτές λοιπόν οι δημοκρατικές συνελεύσεις θα πρέπει να συζητήσουν τον οδικό χάρτη που θα δημιουργήσουν καταρχήν οι κυβερνήσεις, και μετά από έξι μήνες να κάνουμε τη σύνθεση. Και βάσει αυτής της κοινής προσέγγισης, με συζητήσεις, δημόσιες συζητήσεις, ψηφιακές συζητήσεις, να φτάσουμε σε μια νέα Ευρώπη για τα 10-15 χρόνια που θα ακολουθήσουν. Να δημιουργήσουμε τους όρους στους οποίους θα βασιστεί η κοινή μας Ευρώπη. Αυτή είναι η φιλοδοξία, μια νέα μέθοδος για τους επόμενους μήνες. Πηγαίνοντας πίσω στην ελληνική ιστορία, διαπιστώνουμε ότι η ισχύ της δημοκρατίας, η δύναμη του διαλόγου, της δημόσιας συζήτησης, είναι κάτι που μας χρειάζεται σήμερα στην Ευρώπη. Πέρα όμως από αυτό, η καθημερινή λειτουργία της Ευρώπης θα πρέπει να είναι πιο δημοκρατική, θα πρέπει να ξαναγίνει πιο δημοκρατική και θα πρέπει να φτάσουμε σε κανόνες που να είναι αποδεκτοί για τους πολλούς. Περισσότερη δημοκρατία στην καθημερινή μας ζωή. Και γι' αυτό και για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές θα ήθελα να υπάρξουν κατάλογοι που να συμπεριλαμβάνουν πολλές χώρες και εθνικότητες. Οι φίλοι μας οι Βρετανοί αποφασίζουν να μας εγκαταλείψουν. Επιτέλους μπορούμε να συζητήσουμε πραγματικούς εκλογικούς καταλόγους ευρωπαϊκούς
Si nous voulons une zone euro plus intégrée, αν αύριο θέλουμε μια πιο ολοκληρωμένη Ευρωζώνη, μια καρδιά της Ευρώπης, την πρωτοπορία της Ευρώπης, θέλουμε περισσότερη δημοκρατία. Πρέπει να φτιάξουμε ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης που θα βασίζεται σε κανόνες δημοκρατικής ευθύνης για όλους αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Όλα αυτά θέλω πραγματικά μαζί να τα ξαναβρούμε. Γιατί η πραγματική τροφή της Ευρώπης δεν είναι το να λατρεύει κανείς τους κανόνες, αλλά να θέλει να επανέλθει στη δημοκρατική δυναμικότητα. Εάν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία, δεν θα κάνουμε τίποτα με την καχυποψία, όπως έλεγε και ο Περικλής. Οι προδοσίες τα τελευταία χρόνια της ευρωπαϊκής ιδέας έχουν πραγματικά διαβρώσει την εμπιστοσύνη και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτήν. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να επανέλθουμε στην ουσία της ευρωπαϊκής περιπέτειας, στις βασικές πεπιθήσεις της ευρωπαϊκής ιδέας. Εμείς, οι Ευρωπαίοι, μοιραζόμαστε μια ιστορία, μια κοινή μοίρα και θα πρέπει να ξαναβρούμε αυτήν την κατεύθυνση για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη. Κοιτάξτε που βρισκόμαστε. Πίσω μου ο λόφος της Ακρόπολης, ο Παρθενώνας. Όποιος κι αν είναι ο καθένας από εμάς, από όπου κι αν έρχεται, ό,τι ηλικία και να έχει, το θαύμα αυτού του λόφου είναι κάτι που μας διακατέχει όλους. Είναι η ιδέα ότι κάτι γεννήθηκε εδώ, κάτι που μας αφορά, κάτι που μας ανήκει, κάτι που μας εμπνέει. Ναι, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, είναι πραγματικά ένας καθρέφτης προς την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Αναγνωρίζουμε όλοι τον εαυτό μας. Βλέπουμε ποια είναι η κοινή μας πορεία. Και αυτός ο ναός των αρχαίων θεών, γεννήθηκε βασιζόμενη σε μια θρησκεία που σήμερα δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, η δύναμη πίσω από τον Παρθενώνα συνεχίζει να υπάρχει. Υπάρχει ακόμα ο ιερός χαρακτήρας. Και θα έλεγα ότι υπάρχει μια κρυφή Ελλάδα η οποία βρίσκεται στην καρδιά όλων των δυτικών ανθρώπων. Αυτή η κρυφή Ελλάδα, η μυστική Ελλάδα, είναι αυτό που μας ξεπερνά. Και αν εγκαταλείψουμε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο στην Ευρώπη και αυτές τις μικρές μας διαφορές, φτάνει κανείς να δει κάποιον, αν βρίσκεται εκτός Ευρώπης, για να καταλάβει ότι υπάρχει ευρωπαϊκό πρότυπο. Είναι κάτι που μας ενώνει, κάτι που μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Η Ευρώπη της λογοτεχνίας, η Ευρώπη των καφενείων, της δημόσιας συζήτησης, του συνυπάρχει που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Είναι αυτό που μας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει είναι ο πολιτισμός μας και δεν πιστεύω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για να συνειδητοποιήσουν οι Ευρωπαίοι ότι υπάρχουν κοινές αξίες, οι οποίες εδώ και αιώνες εκφράζονται με πολλούς τρόπους, με τα ταξίδια, με τις βιβλιοθήκες, με τις ιδέες, με τις πρωτεύουσες, με τα επιτεύγματα τα πολιτιστικά. Μια Ευρώπη η οποία υπάρχει με πολλούς τρόπους. Μια Ευρώπη που δεν περίμενε ούτε τη συνθήκη, ούτε τα θεσμικά όργανα και τις διαφορές μας. Πρόκειται για την Ευρώπη της κυρίας Ντοστάλ, του Μπέντζαμιν Κονστάν, η Ευρώπη της πολυγλωσίας. Μια Ευρώπη που υπήρχε
εδώ και αιώνες και είναι αυτό που μας ενώνει, η Ευρώπη του πολιτισμού. Και για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε αμοιβαία αναγνώριση, για να επανέλθουμε στην ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη, αυτό θα το κάνουμε μέσω του πολιτισμού και ξεκινώντας από τον πολιτισμό. Οι ανταλλαγές φοιτητών είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, η κυκλοφορία των νέων στην Ευρώπη, οι ανταλλαγές φοιτητών, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, πέρα από τις προσπάθειες που έκανα εγώ στην αρχή της ομιλίας μου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να ζωντανέψει την Ευρώπη. Όχι κανονισμοί, ρυθμίσεις, κρυφές και μυστικές αποφάσεις. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι για αυτή την Ευρώπη του πολιτισμού, των πανεπιστημιακών και ακαδημαϊκών ανταλλαγών. Στις προτάσεις μας, αυτόν τον οδικό χάρτη που θα πρέπει να ισχύσει για την επόμενη δεκαετία, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, τολμηροί, έτσι ώστε η Ευρώπη της γνώσης, η Ευρώπη των πολλών γλωσσών, η Ευρώπη του πολιτισμού να ξαναδημιουργηθεί. Μας χρειάζεται επίσης μια Ευρώπη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξέρω ότι ο Παρθενώνας και το Μουσείο της Ευρώπης στήχησαν. Οτιδήποτε όμως αφορά την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι η ουσία της κοινής μας μνήμης. Είναι η πεμπτουσία της Ευρώπης και θα πρέπει πραγματικά να τα προστατεύσουμε και να τα διατηρήσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι ανησυχία όλων των Ευρωπαίων. Όταν επιτίθεται κάποιος τον πολιτισμό, επιτίθεται όπως ακριβώς έγινε στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Πρέπει να υπερασπιστούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Είναι το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Και βεβαίως δεν αρκεί η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσει την Ελλάδα και την Ιταλία απέναντι στις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Και πολλές χώρες, όπως και η Γαλλία, διαπιστώνουν ότι πολλές φορές υπάρχει εγκατάλειψη και αδιαφορία. Θα πρέπει λοιπόν πολύ σύντομα να ξεκινήσουμε μια ευρωπαϊκή συνέλευση για την πολιτιστική κληρονομιά, για να έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή φιλοδοξία για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πολιτισμό και για να προστατεύσει η Ευρώπη τον πολιτισμό, για να ξαναδούμε ποιο θα είναι το μέλλον μας, προτείνω ότι αυτή η συνέλευση να ξεκινήσει από την Αθήνα, εκεί που όλα ξεκίνησε. Και θα δείτε ότι με τον πολιτισμό θα βρούμε αυτά τα οποία μας ενώνουν. Θα βρούμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. Και πέρα από τους διαχωρισμούς και τις διαιρέσεις, πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε όλοι μαζί, να δημιουργήσουμε κάτι που μας ξεπερνάει. Θα ήθελα επίσης να ξαναδούμε τους κανόνες για τη διάδοση των έργων στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στην επιστήμη. Είναι το κοινό μας πολιτιστικό αγαθό. Πρέπει και εδώ να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα που να στηρίζονται στην σύγχρονη δημιουργία και στην πολιτιστική κληρονομιά των μεν και των δε. Αυτές οι συναντήσεις είναι που κάνουν το κοινό μας μέλλον. Σήμερα οι συγγραφείς, οι μεταφραστές, οι καλλιτέχνες προσπαθούν να μεταδώσουν τη γνώση τους. Όμως η προσπάθεια αυτή δεν αρκεί. Πρέπει να οργανώσουμε την ανταλλαγή, να δημιουργήσουμε την Ευρώπη των μεταφραστών, αυτών που μεταφέρουν τα μηνύματα. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της γλώσσας, μέσω της κοινής μας φαντασίας, αυτού που πραγματικά δημιούργησε την Ευρώπη. Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε οι πολίτες μιας Βαβέλ με πολλές παραδόσεις και πολλές γλώσσες που διαρκώς μας εμπνέουν. Ας ξαναβρούμε λοιπόν τη φιλοδοξία του πολιτισμού μέσω της οποίας θα επανέλθουμε στην εμπιστοσύνη. Κυριαρχία, δημοκρατία, πολιτισμός. Πρώτη και για τρεις ελπίδες που θέλω να προσφέρω στους νέους της Ευρώπης για να τις ενσωματώσουν
να τις ενστερνιστούν, γιατί από εκεί εξαρτάται και το μέλλον μας. Και είναι δική μας ευθύνη, είναι ευθύνη της δικής μας γενιάς να βοηθήσουμε τους νέους να ξαναγνωρίσουν μια δυνατή Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία να στηρίζεται όχι στις αποτυχίες, αλλά στην επιτυχία. Πολλοί θα μου πούνε να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες, για τα κείμενα, να αλλάξουμε τη συνθήκη, ποιο άρθρο είναι καλύτερα να τροποποιήσουμε. Όλα αυτά όμως μας έχουν χάσει στο λαβύρινθο των συζητήσεων που φαίνονται σήμερα πολύ συγκεχημένες. Και πραγματικά έχουμε χάσει τη φιλοδοξία μας, έχουμε χάσει την κατεύθυνσή μας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε αυτό που δεν φοβήθηκαν οι προηγούμενες γενιές. Οι ιδρυτές της Ευρώπης, όταν έδωσαν τα χέρια στους εχθρούς τους σε μία Ήπειρο μετά τον πόλεμο. Ποια ήταν η φιλοδοξία όλων αυτών που διηγόταν ότι θα αποκτήσουμε ένα κοινό νόμισμα πριν από 30 χρόνια. Δεν έχουμε σήμερα το δικαίωμα να οραματιστούμε και να έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες. Εγώ πιστεύω ναι. Γι' αυτό και σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω μια πρόκληση. Αυτό που η Γαλλία θέλει, προτιμά, επιλέγει, είναι να συζητήσουμε το εάν σας φοβίζει η ευρωπαϊκή φιλοδοξία, κάτι που θα μας επιστρέψει στην δημοκρατία, στην κυριαρχία και στον πολιτισμό. Κοιτάξτε που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για μια στιγμή που πετάει η κουκουβάγια της Αθηνάς. Πρόκειται για μια πάρα πολύ γαλήνια στιγμή. Mais elle regarde toujours derrière. C'est aussi ce que nous dit Hegel. Και όπως μας λέει ο Έγγελος, η κουκουβάγια κοιτάει προς τα πίσω. Γιατί είναι πολύ εύκολο να κοιτάει κανείς, είναι πολύ ευχάριστο να κοιτάει κανείς προς εκεί που του είναι γνωστό το περιβάλλον. Μην κοιτάτε όμως όπως η κουκουβάγια της Αθηνάς προς τα πίσω. Κοιτάξτε μπροστά. Στηρίξτε μια φιλοδοξία, μια Ευρώπη πιο ισχυρή. Εσείς οι νέοι της Ευρώπης θα πρέπει να επανέλθετε σε αυτή τη φιλοδοξία, την λίγο τρελή και τολμηρή φιλοδοξία. Αυτό που ελπίζουμε εξαρτάται από μας, αρκεί να έχουμε κοινές επιθυμίες για μας και για τα παιδιά μας. Σας το υπόσχομαι λοιπόν, θα πετύχουμε. Και ας ακούσουμε αυτό που έλεγε ο Γιώργος Σεφέρης. Και όταν γυρεύει κανείς το θαύμα, πρέπει να σπείρει το αίμα του στις οκτώ γωνιές των ανέμων. Γιατί το θαύμα δεν είναι πουθενά. Παρακυκλοφορεί στις φλέβες του ανθρώπου. Ας δώσουμε λοιπόν κάποιες ευκαιρίες στο θαύμα να συμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci à vous. Μια εξαιρετική ομιλία από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζήτησε από εδώ, από την Αθήνα, από την Ελλάδα, να ξεκινήσει η αναγέννηση της